Θέλω οπωσδήποτε την άποψή σου για την αποχώρηση της Μαρίας Κοζάκου από τη Eurovision. Νομίζω ότι ήταν μια σωστή απόφαση, γιατί και η ίδια μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, αλλά και η ΕΡΤ έχει την αποκλειστικότητα της Eurovision και καλό είναι να ανανεώνει που και που την κάλυψη του συγκεκριμένου αγαπημένου και στους Έλληνες τηλεθεατές θεσμού. Κακά τα ψέματα, η Μαρία Κοζάκου λειτουργούσε περισσότερο ως δίδυμο με το Γιώργο Καπουτσίδη. Πέρυσι, που ήταν μόνη της, παρατήρησε ότι υπήρχαν πολλά αρνητικά σχόλια και τις τρεις βραδιές του διαγωνισμού. Ειδικά στο Twitter, που είναι το social που σχολιάζουν όλοι, υπήρχε έτσι μια αρνητικότητα. Ήταν και με την Τζέννη Μελιτά πέρσι, στην παρουσίαση. Φαντάσου, δεν το θυμόμουν να κάνει. Συγγνώμη, πραγματικά δεν το θυμόμουν. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Εννοείς ότι δεν ήταν τόσο στιβάρη σαν συμπαρουσιάστρια τη Τζέννη Μελιτά? Όχι, τώρα που το είπε, θυμήθηκα τι είχε ενοχλήσει εκτός από τον κόσμο και εμένα από την Τζέννη Μελιτά. Ήταν λίγο με το ζόρι χιούμορ. Αλλά πολύ με το ζόρι χιούμορ. Το δίδυμο Φώτης Αργουλόπουλο, Τζέννη Μελιτά, θα το έβλεπες φέτος για την παρουσίαση της Eurovision? Κοίταξε να δεις, προσωπικά δεν θα το έβλεπα, γιατί όπως είπα, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα με την Τζέννη Μελιτά πέρυσι. Ο Φώτης όμως έχει ξανακάνει παρουσίαση με τη Μαρία Μπακόντα. Έχει ξανακάνει ο Φώτης 16 χρόνια πριν, το 2007. Δεν νομίζω ότι ξανά το ίδιο πρόσωπο. Αν είναι να επιστρέψει κάποιος, μια πολύ ωραία ιδέα, ξέρεις ποια θα ήτανε. Βάλε ξανά 20 χρόνια μετά τη Δάφνη Μπόκοτα. Έκανε μεγάλη αίσθηση η γκέι σκηνή σεξ στο Milky Way και έκανε και ακόμη πιο μεγάλη αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου αλλά και εκπροσώπων της Εκκλησίας κατά των δηλώσεων που έκανε η κυρία Μπαζάκα. Θα φτάσουμε σε ένα σωστό και πραγματικό και αληθινό σημείο απελευθέρωσης. Και θα έχουμε πραγματικά προχωρήσει μπροστά όταν δεν θα χρειάζεται να συζητάμε για μια γκέι σκηνή σε οποιοδήποτε ελληνικό σύριαλ. Η Δέσποινα Μανδύ δέχτηκε πολύ καυστική κριτική με αφορμή τις τελευταίες της εμφανίσεις επί σκηνής. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα? Το βρίσκω υπηκώς απαράδεκτο να δέχεται αρνητική κριτική. Ήταν πάντα πολύ κομιλφό, όχι με την κακή έννοια του όρου, με την έννοια έτσι την πολύ, ήταν πολύ προσεκτική σε πολλά πράγματα. Και τη χαίρομαι που τη βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια να ζει τον ερωτά της, να μην τον κρύβει, να βγαίνει στην πίστα να τραγουδήσει όπως γουστάρει και πολύ καλά κάνει. Τώρα αυτοί που επικρίνουν να κοιτάξουν το πρόβλημά τους. Αν και η Ιωάννα Μαλέσκου απέχει τηλεοπτικά, όλες οι εκπομπές συζητάμε για αυτήν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα άστρο. Η Ιωάννα, από ό,τι φαίνεται, έχει ένα άστρο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, η Ιωάννα έχει άστρο. Η Ιλιάνα έχει. Στη μία έχουν δοθεί 5 ευκαιρίες και στην άλλη μία. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Σκέψω ότι είναι αδική αυτό. Δεν έχουν δοθεί τόσο πολλές ευκαιρίες στην Ιωάννα. Μετά τα 2 χρόνια στο Sky δεν έχουν δοθεί άλλες ευκαιρίες. Έχει ένα εισιτήριο για Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη. Και έχει την επιλογή να πάρει μαζί σου ένα άτομο. Ναι. Θα έπαινες την Τζολάκη, τη Μαλέσκου, την Κατκέν ή την Αντελίνα? Είναι οι πρωταγωνίστες, οι τηλεοπτικές με τις οποίες έχεις δουλέψει. Θα απαντήσω αυτή με την οποία έχω γελάσει περισσότερο και νομίζω ότι κουβαλάει τρέλα ίδια με τη δική μου, την Αντελίνα.